Δεκάδες χιλιάδες Ουκρανοί συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ανεξαρτησίας του Κιέβου. Ήθελαν να τιμήσουν τους πεσόντες πριν από ένα χρόνο στα γεγονότα της πλατείας Ανεξαρτησίας, όπου περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τις συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας. Το κλίμα που επικράτησε ήταν συγκινησιακά φορτισμένο. Ήμασταν εδώ ένα χρόνο πριν. Κρατώ ακόμη κάλικες που βρήκαμε εδώ μετά τους πυροβολισμούς. Όλοι αυτοί είναι τα παιδιά μας. Θέλουμε να ποτίσουμε φόρο τιμή σε εκείνους τους ανθρώπους που ξεπέρασαν το αδιέξοδο, που αφύπνισαν τους Ουκρανούς. Οι πολίτες κατέθεταν λουλούδια και άναβαν κεριά μπροστά στις φωτογραφίες των πεσόντων στα αιματηρά επεισόδια. Όλοι ζητούν απονομή δικαιοσύνης για τα θύματα. Είμαι αναστατωμένος λόγω αυτού του γεγονότος. Δεν μπορώ να κρύψω τα δάκρυά μου επειδή ουδής βρέθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ποροσέγκο κατηγόρησε τη Ρωσία για ευθεία ανάμειξη στα αιματηρά γεγονότα. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για παραφροσύνη, σχολιάζοντας τις κατηγορίες Ποροσέγκο. Η ανταποκρίτρια του Euronews στο Κίεβο μεταδίδει. Οι ακτίνες φωτός τοποθετήθηκαν την παραμονή της επετείου στα σημεία όπου οι διαδηλωτές σκοτώθηκαν. Το φως φτάνει μέχρι τον ουρανό, συμβολίζοντας τις ψυχές των διαδηλωτών της πλατείας Ανεξαρτησίας που θυσίασαν τη ζωή τους για την Ουκρανία. Μαρία Κρίνιουκ, Euronews, Κίεβο.